ages que me diga me que pende ora to proina milisho telo na milisho sigaya na mi ya ti mo ipa na ftiets que los de xero le pede con mi energia per ergi e go de mixera cala to pa na ftieto per meno mi si ora o lo to cosmo si tan esti ca reclamo no e go e go va volte spano cato pano cato che te nas che mo ipa se para calo mi si ora co vis volte scan pato pano cato pano cato ya ti eco translate to kirito sa siva Κάτσε στην καρέκλα, σε παρακαλώ. Δεν μπορεί ο κόσμος να σε βλέπει. Εγώ έκοβα έτσι βόλτες, χωρίς να το πάρω χαμπάρι. Σαν τρελός δηλαδή. Έχω μια ενέργεια περίεργη και μιλάω και μίλαγα και δυνατά. Μου έλεγε πιο σιγά, πιο σιγά. Και με μάνας μου, και μάνας μου μου έλεγε στα κινητά. Μίλα πιο σιγά, μου σπά τα αυτιά. Έτσι μου έλεγε. Και χτες και πρόκτες συνέχεια. Έχω μια ενέργεια και εκτός αυτό μιλάω και πολύ δυνατά και δεν το παίρνω εγώ χαμπάρι. Πρέπει να μου το πει ο άλλος. Αυτά δεν ξέρω γιατί ρε πούστη μου, καταλαβαίνετε, ήρθα εδώ για να πάρω βίζα για την Αμερική για 3 μήνες, να δούμε άμα θα μου δώσει βίζα. Για 3 μήνες, να πάμε Αμερική μάγκες, να δω σήμερα μπορεί να πάρω βίζα, γιατί λένε εκεί, Ρουμάνοι βάζουν μέχρι 30.000 δολάρια. Ξέρετε τι είναι 30.000 δολάρια να βάζεις σε 3-4 ώρες δουλειά. Έχω φίλο Ρουμάνος που μου λέει, έλα ναι μαλάκα, εδώ, αν δεν σου δίνει βίζα, γιατί άμα θα μου δώσει βίζα μετά εκεί θα κάνω μια μαγεία και θα φτιάξω κάποια άρτρα για να μπορέσω να πω όποτε θέλω εγώ για πάντα. Να έρθω δηλαδή Ελλάδα να φύγω μετά πίσω εκεί. Γιατί εκεί φτιάχνει τα χαρτιά μετά, αλλά να φτάσω εκεί αυτό είναι θέμα. Έχω λεφτά να φτιάξω τα χαρτιά. Σα είπα τα γιατί έχω κάποια λεφτά και δεν θέλω να τα κρατήσω στην άκρη. Γιατί με τα χρόνια που περνάει βλέπετε όλα είναι πιο ακριβά και άμα τα κρατήσω στην άκρη τα χάσω. Καλύτερα να ψωνίσω ένα σπίτι. Καλύτερα τα είναι να ψωνίσω ένα σπίτι, καταλαβαίνετε. Καλύτερα να ψωνίσω ένα σπίτι με τα λεφτά που έχω. Γιατί λέει ο κόσμος πιο σιγά. Περιμένω να δούμε άμα τα... σας είπα, θα έρθω στην Ελλάδα να ψωνίσω το σπίτι και θα πάμε Αμερική μετά. Και μετά πίσω Ισπανία, πίσω Ελλάδα. Πάω και Αμερική να δω πώς είναι, τι να κάνω. Πάω και εκεί, τι λένε Ρουμάνοι, μου είπε ο φίλος μου. Βάζεις και 30.000, αυτός έχει Φεράρι, δεις πλάκα. Αυτός κατάφερε και αυτός είπατε σαν εμένα. Αυτός ήταν Γαλλία, Φραντς. Ήταν Γαλλία και έπινε, έβαλε πάρα πολλά λεφτά και τα πίνε. Το παρατήσε γυναίκα του και από εκεί έφυγε Αμερική. Αλλά αυτός τι έκανε, έφυγε Καναδά, Καναδία και εκεί είναι δύσκολο να πας. Εγώ είμαι Ευρωπαϊκή Ένωση, έχω αυτό τα Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορώ να πάω σε όλη Ευρώπη, αλλά Καναδία. Αλλά είναι πιο εύκολο να πας Καναδία παρά Αμερική. Και αυτός πήγε Καναδία και από εκεί πλήρωσε 10.000 δολάρια ή 10.000 ευρώ και το περάσανε αυτοί από κάπου, ξέρετε. Περπάτησε μετά δεν ξέρω πόσες ώρες και το πήγανε αυτοί Αμερική, από Μεξικό. Καταλαβαίνετε. Σ' αγαπώ όλους να ξέρετε. Μάγκες, καταλαβαίνετε, και αυτός πέρασε από Μεξικό. Το έκλεισα λίγο γιατί νομίζα με φώναζε για μένα, με φώναξε, περιμένεις εδώ. Εδώ είναι ένα κτίριο, καταλαβαίνετε, είναι σε όλη την Ευρώπη αυτός, που αυτοί που είναι στην Ευρώπη μπορούν να ζητήσουν βίζα για Αμερική. Εγώ μίλησα και με έναν δικηγόρο, γιατί έπρεπε να φτιάξω κάποια χαρτιά, να γράψω κάποια χαρτιά και μου είπε αυτός τι να γράψω και αυτιά και μου είπε. Τώρα να δούμε, μακάρι να την πάρω σήμερα, μάγκες. Για να πάμε με δική, μάγκες. Τα αγαπώ πολύ, θα σας πω, αν θα το πάρω, θα σας πω. Περάσανε από τότε άλλο 20 λεπτά και ακόμα περιμένω. Έχει πολύ κόσμο εδώ, ρε μάγκες, και είναι ξέρετε εσύ. Μάγκες, κοιτάξτε εδώ τα ψώνια. Πήρα ένα κάλβο τόνο, τα καλύτερα. Κάλβο είναι σαν το ρίο, καταλαβαίνετε, ένα τέτοιο. Καταλαβαίνετε εδώ, 175 γράμμα, ρε μάγκες, 6,5 ευρώ ήτανε, γιατί δεν το είχε. Αυτό θα έπρεπε να είναι πάνω, βλέπετε πως είναι πάνω και το έχει κάτω. Μία μπύρα παγωμένη, τι κάνει, 38 βαθμούς εδώ, κάνει πολύ ζεσί ένα ψωμί, 3 τέτοια διάφορα, αυτό κρατά 72 ώρες, έδωσα λίγο να το πως μυρίζει, αυτό 24 ώρες, αλλά λέει είναι για την υγεία καλό και αυτό 48 ώρες. Πήρα διάφορα και 24 και 72 και 48 ώρες. Αλλά εγώ δίνω 2-3 φορές κάθε μέρα με τέτοια. Σιγά να μην κρατήσει 72 ώρες αυτό. Δηλαδή δίνω τώρα και ξαναδίνω σε 3 μέρες. Θα γυλάσουμε. Δεν πήρα ακόμα βίζα για την Αμερική, ρε μάγκες. Πρέπει να ξαναπάω. Μου δώσανε άλλο ραντεβού. Τι να κάνω, γάμισε τα.
Εγώ νομίζω σήμερα θα μου δώσουν βίζα. Τι να κάνω, αυτό είναι. Α, να, και εδώ πήρα ένα τέτοιο, βλέπετε, κρουασανάκι και έχει άλλο ένα μέσα. Δύο τέτοια, ναι. Α, και άλλο ένα, αλλά είναι αλλιώς αυτό. Καταλαβαίνετε, έχει κάτι σαν μπουντίνκα μέσα, κάτι άσπρο έτσι. Κοιτάξτε ρε Μάγκη, σας είπα, δεν μπορώ να τρώω τίποτα, μόνο McDonald's, Burger King και τέτοια. Πήρα ένα τέτοιο με προσούτο κρούντο, ξέρετε, και χαμόν. Σας έχω ξαναδείξει εγώ, με προσούτο κρούντο, χαμόν, να, στήτος κοτόπουλο ή μουσκάρι, τι είναι αυτό. Πιο πολλά εκεί μέσα και τέτοια και τέτοια και δεν μπορώ ρε Μάγκη, γάμισε τα έφαγα, εντάξει κάποια φιστίκια και δεν θέλω να τρώω πολλά γλυκά. Πήρα μόνο τρία τέτοια έφαγα, να τα φάω τώρα, αλλά δύο. Και πήρα τέτοια, έχει μόνο 20 γραμμάρια σοκολάτα, ρέστα είναι τέτοια τα μικρά παιδιά. Να κάτσε να τα ανοίξουμε, να δούμε τι έχει. Τι δώρο έχει αυτό. Για να δούμε τι δώρο έχει. Ωχ, ήταν σοκολάτα, τι βλάκα σήμερα, μισό λεπτό. Να Μάγκη, τα άνοιξα εγώ και τα τρία, εδώ είναι τα σοκολάτα, έκανα λάθος. Να, αυτό είναι το κουτάλι να τρως σοκολάτα. Να, το πρώτο δώρο, κάτι μαλακίες, κάτι κοροϊδία, 4 ευρώ, 3 τέτοια. Και σε ένα βράδυ έφαγα 9, πλήρωσα 36 ευρώ σαν μαλάκας. Αυτά αξίζουν, αλλά αυτά εδώ δεν αξίζει ρε, στο λόγο μου. Έχει πολύ λίγη σοκολάτα μέσα καταρχήν. Και κοιτάξτε την τώρα, τι μαλακία είναι αυτό, ένα πλαστικό, να. Αυτά είναι πλαστικά, τι είναι αυτό εδώ. Τι είναι αυτό ρε μαλακά, ένα τέτοιο τα παιδιά, αυτό είναι ωραίο, εντάξει. Αυτό είναι το μόνο που αξίζει μέχρι τώρα. Σε ένα βράδυ δεν έχω δει μόνο τέτοια πλαστικά, πως και βρήκα τώρα έτσι τόσο ωραίο τέτοιο. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Να και εδώ, το ίδιο ένα πλαστικό. Α, εδώ είναι σοκολάτα, το σέκασα πάλι. Κάτσε ένα. Τα ανοίξαμε όλα. Αυτά ήταν τα δώρα. Να και εκεί ένα τέτοιο μέσα. Αυτά είναι σοκολάτα. Εδώ το ανοίξαμε. Το ανοίξαμε. Το ανοίξαμε. Τα ανοίξαμε και τα τρία. Να. Τα άλλα είναι τα κουτάλια. Καταλαβαίνετε. Πήρα και ένα τέτοιο μπανανίτσε εδώ. Να. Κουτί τέτοια. Έφαγα ένα 9 κουτί. Και τα πλήρωνα 4,80 γιατί τα από περίπτερο. Εδώ λέγεται περίπτερο τσίνο. Δεν μπορώ να φάω αυτό ρε μάγκες, με τίποτα. Τι να κάνω. Yes. Κοιτάξτε εδώ ρε μάγκες, τι εύκολο είναι. Τα φαγητά που δεν τρώτε, δηλαδή αυτά που μου με το κρέας, αυτά εδώ. Γιατί εγώ μου αρέσουν αυτά τα γλουκάνικα. Βλέπετε, τα βάζετε εδώ. Κοιτάξτε και εσείς, κάντε έτσι για να τα τρώνε τα ζώα. Καταλαβαίνετε. Να. Και έτσι τα τρώνε τα ζώα, καταλαβαίνετε σίγουρα. Τα έρχεται, τα περιστέρια, τα σκυλιά, γάτες, ό,τι περνάει, κοιτάξτε. Εδώ μόνο γλουκάνικα. Καταλαβαίνετε ρε μαγκές, να. Α, αυτό είναι που δεν το φάγα, είναι ένα τέτοιο, εδώ είναι σκουπίδια. Τακ, καταλαβαίνετε τα φαγητά που δεν τρώτε, να. Τακ, τακ, βλέπετε τι εύκολο είναι ρε μαγκές. Κάτσε να πετάξουμε αυτά σκουπίδια να μην μας λένε γκίφτη. Σ' αγαπώ μάγες. Να μην πετάτε τα φαγητά έτσι να τα τρώνε τα ζώα.